τέταρτη ημέρα του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και η αίθουσα πλημμυρισμένη από κόσμο στην πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας του Λευτέρη Χαρονίτη, το έπος των Ελλήνων στην Αλβανία. Όλες οι ταινίες που προβλήθηκαν ήταν για ακόμα μια φορά εξαιρετικές, ξεχώρισαν μεταξύ άλλων οι βραβευμένες «Τα σημάδια του ουρανού» της Μάρος Αναστοπούλου και οι «Στρίγκλες» του Άγγελου Κοβότσου. Η βραδιά έκλεισε ροκάροντας με την ταινία «Gimme Danger» του Jim Jarmusch στην καθερωμένη με τα μεσονύχτια προβολή του φεστιβάλ. Καταρχήν θέλω να πω ότι πρέπει όλη η Κρήτη να στηρίζει το κινηματογραφικό φεστιβάλ των Χανίων. Γιατί εδώ εμφανίζονται, παρουσιάζονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με σύγχρονη ματιά πάνω σε παλαιότερα και σύγχρονα γεγονότα. Τα έχει ανάγκη η κοινωνία μας αυτά. Εγώ έκανα μια ταινία στη μνήμη των πατεράδων μας που πολέμησαν και έγραψαν αυτό το ηρωικό έπος στην Αλβανία. Πλησιάσαμε έναν διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, το έπος των Ελλήνων. Προσπαθήσαμε να δούμε μέσα από τους ίδιους πρωταγωνιστές, τους στρατιώτες, τους Έλληνες και τους Ιταλούς. Να δούμε πώς ένιωθαν αυτοί στο μέτωπο, πώς αντιμετώπισαν οι ίδιοι τον πόλεμο. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν τον πόλεμο. Όταν έφτανα στη φάση της ολοκλήρωσης, μου ζήτησε ο διευθυντής του κινηματογραφικού φεστιβάλ των Χανίων, φίλος ο Μαθιός ο Φαντζεσκάκης, να προβάλλει την ταινία και μάλιστα να την προβάλλει ανήμερα της Εθνικής Γιορτής, 28 Οκτωβρίου. Και επειδή έχω μια πάρα πολύ δημιουργική και καλή σχέση, ας πούμε, με τα Χανιά και με το φεστιβάλ και με τη δουλειά που γίνεται, ας πούμε, από το Μαθιό σε όλη την, για τη διάδοση κινηματογραφικής γλώσσας, δέχτηκα αμέσως με πάρα πολύ χαρά και ενδιαφέρον, παρότι θα ήθελα να κάνω κι άλλες αλλαγές, ας πούμε, στην ταινία. Ωστόσο, εκτυπώθηκε αυτή η κόπια που είδαμε εδώ και την προβάλαμε. Η ταινία «Στρίγκλες» είναι μια παραγωγή του 2017. Παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ευτύχησε να πάρει και το βραβείο κοινού. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τιμήθηκε. Και δεν τιμήθηκα εγώ, τιμήθηκε η ταινία και τιμήθηκαν και τα κορίτσια, οι «Στρίγκλες». Εγώ τις «Στρίγκλες» τις γνώρισα πριν από 3 χρόνια. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν τις πρωτοάκουσα, που είναι ένα πολυφωνικό γυναικείο συγκρότημα που είναι Θεσσαλονικές, αλλά η μία είναι από την Βουλγαρία, η άλλη από την Αλβανία και οι άλλες είναι πόντιες, δηλαδή φέρουν όλες την καταγωγή τους μέσα στο σχήμα. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν ότι κάθε μια από αυτές, ενώ είναι ένα πολύ ομοιόμορφο σχήμα, έχουν διαφορετική προσωπικότητα. Πράγμα που με οδήγησε στο να κάνω ένα ντοκιμαντέρ που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως είδος μουσικό ντοκιμαντέρ, αλλά ωστόσο αυτό που πραγματικά είναι ο στόχος είναι η μουσική να είναι ένα όχημα μέσα από το οποίο διερευνούμε τη γυναικεία ταυτότητα, τη διαφορετικότητα, τις ανάγκες, τα προβλήματα και τελικά και τα υπαρξιακά ερωτήματα που αντιμετωπίζει κάθε γυναίκα σήμερα μέσα από ένα μουσικό σχήμα. Είμαι η Μάρο Αναστοπούλου, είμαι σκηνοθέτης και βρίσκομαι στο 5ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χανίων με τη συμμετοχή της ταινίας μου «Τα σημάδια του ουρανού». «Τα σημάδια του ουρανού» είναι ένα μεγάλο μήκος ντοκιμαντέρ για τη ζωή δύο μόνιμων κατοίκων στην Αμοργό, του καπετάν Κωνσταντή και του Λεωνίδα του Βοσκού. Αρχικά είχα στο μυαλό μου λίγο να χρησιμοποιήσω αυτό το δίπολο βουνό και θάλασσα, όμως σιγά σιγά αυτό ήταν κάτι τελικά που και για μένα έγινε ένα φόντο. Σημασία είχαν οι ίδιες οι στιγμές και ό,τι βίωνα μαζί τους και με τα παιδιά από το συνεργείο καθώς τους ακολουθούσαμε. Είναι μια τόσο ζωντανή διαδικασία που και το μοντάζ γίνεται μια ζωντανή διαδικασία και όλα μπλέκονται για να καταλήξουμε στην τελική ταινία. Da 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 da